MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Καλησπέρα. Είναι μια πολιτιστική εκδήλωση προσφορά στην ομογένεια από ομογενείς ιδιώτες και οργανισμούς, προσπαθώντας να περισσώσουμε, να διατηρήσουμε και να μεταδώσουμε την ελληνική μας κληρονομιά στην αλλοδαπής διασπορά. Καλώς ήρθατε. Είναι τιμή και χαρά που ξανασυναντιόμαστε σε μια πολιτιστική εκδήλωση που προσφέρεται χάρη στην στήριξη ατόμων και οργανισμών της ομογένειας. Ο Νησιριακός Σύλλογος δηλώνει παρόν στα δρόμενα της ομογένειας, μιας ομογένειας με μακρύ και άκρος αξιοσημείωτο παρελθόν. Είναι χρέος και υποχρέωσή μας να διατηρήσουμε, αλλά πρωτίστως να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να μεταδώσουμε την ελληνοπρέπεια στις επόμενες γενναίες. Η καιρή είναι δύσκολη και ανηφορική στα δρόμενα της ομογένειάς μας. Το κενό θεσμών γίνεται όλο και πιο ορατό μέρα με τη μέρα. Οι θεσμοί της ομογένειας πρέπει να ενισχύονται με έργα και πράξεις για να επιτευχθεί ο σκοπός της διατήρησης της ελληνικότητας στη διασπορά μέσα από την παράδοση και τον πολιτισμό. Εκ μέρους του Συλλόγου Νησιρίων εκφράζω τις ευχαρισίες μου σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, στους μουσικούς, στα νέα παιδιά, στο Θανάση, στο φίλο Στέκιο Τακιτζή, που εθελοντικά προσφέρεται σαν αφηγητή σε εκδηλώσεις μας, και τέλος στον επιστήθιο φίλο Γρηγόρη Μανινάκη, που είχε την ευθύνη και επιμέλεια της σημερινής συναυλίας. Χωρίς άλλο σχόλιο, θα ήθελα να κλείσω με μία ρίση του ποιητή μας Οδυσσέα Ελίτη, αφιέρωμα στην πατρίδα και στο έθνος που βιώνει τα πάντινα. Ήρθαν τιμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου, το παμπάλαιο χώμα πατώντας, και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους. Καλή μας ακρόαση.
όταν κάνω αυτές τις παρουσιάσεις, προσπαθώ να αποφύγω έτσι τα κλισέ, γεννήθηκε αυτό, τα τετριμένα. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρω, κυρίως το θέμα της ηλικίας, το πότε κάποιος γεννήθηκε, είναι σημαντικό γιατί όλοι έχουμε περάσει αυτές τις φάσεις που «Αχ, Ευτέρπη μου, πόσο χρόνο είναι η Μαρινέλα τώρα?» Θα σου πω, το 71, όχι, το 72 την είχα δει στην Νεράιδα, ήταν τότε, είχε χωρίσει 40, 30 κάτι και αρχίζουν οι πράξεις και αφαιρέσεις. Αυτά βέβαια παλιά, τώρα πόσο χρόνο είναι η Μαρινέλα? Κύριο Google. Οπότε δεν θα αφήσουμε κενά γνώσεως. Ο Ξαρχάκος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου του 1939. Μην κάνετε τις πράξεις, 78 χρονών είναι. Στα Εξάρχεια μεγάλωσε και μάλιστα λένε ότι απέναντι από το διαμέρισμά του ήταν μια ταβέρνα, ένα ταβερνείο εκεί, που περνούσαν πλανόδι μουσική, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, και αυτά ήταν τα πρώτα του ακούσματα, τους δύσκολους αυτούς χρόνους, τους μεταπολεμικούς. Αυτό λοιπόν, αυτή η πλανόδη μουσική, μαζί με τη γιαγιά του που ήταν Ζακυνθινιά και τον προώθησε προς τη μουσική, αυτοί ήταν οι λόγοι που ακολούθησε το μουσικό δρόμο ο Ξαρχάκος. Σπούδασε στην αρχή στο Οδείο Αθηνών και αργότερα λαμπρές σπουδές και στο Παρίσι και τη δεκαετία του 70 εδώ στη Νέα Υόρκη, στην πολύ γνωστή σχολή Juilliard. Την πρώτη του εμφάνιση, θα δούμε τώρα πώς ξεκίνησε. Την πρώτη του εμφάνιση την κάνει το 1962, 23 χρονών ήταν, στο κινηματογραφικό έργο «Ταξίδι» του Ντίνου Δημόπουλου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Κούρκουλο. Σε αυτό το έργο η Βουγιουκλάκη τραγουδάει το πολύ γνωστό αργότερα τραγούδι «Τα δάκρυά μου είναι καυτά» και τη «Βαρκαρόλα». Την ίδια χρονιά γράφει ο Ξαρχάκος μουσική για ένα θεατρικό έργο, «Τα κόκκινα φανάρια», το οποίο ένα χρόνο αργότερα γίνεται ταινία. Μια πολύ σημαντική ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη, «Τα κόκκινα φανάρια», που είναι από τις λίγες ταινίες υποψήφιες για Όσκαρ. Το 1964, από τις 92 υποψηφιότητες, ήταν στην τελική πεντάδα για τα Όσκαρ, το έργο αυτό, «Τα κόκκινα φανάρια», «The Red Lantern», και αν δεν ήταν το 8,5 του Φρεντερίκο Φελίνη, που κέρδισε εκείνη τη χρονιά, ίσως να είχε κερδίσει το Όσκαρ. Σε αυτό λοιπόν το έργο είχε γράψει προφανώς τη μουσική από την θεατρική παράσταση, αλλά έπρεπε να γραφτούν και τραγούδια. Τότε στα έργα, από ό,τι θυμάστε, πάντα είχε τραγούδια. Είχε μια σκηνή στα μπουζούκια, είχε πάντα τραγούδια, ήταν απαραίτητα. Σε αυτό λοιπόν το έργο ο Σταύρος Ξαρχάκος γράφει τρία τραγούδια: την Άβωνη Ζωή, τη Φτωχολογιά που τραγούδισε ο Πιθηκότσης και το Παράπονο που τραγούδισε η Τζένι Καρέζη. Αυτά τα τραγούδια έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Είναι πολύ αξιοσημείωτο βέβαια ότι σε αυτό το ξεκίνημά του είχε δίπλα του σαν στιχουργό ένα νεαρό δημοσιογράφο που έκανε και αυτό στα πρώτα του βήματα στη στιχουργική, λίγο μεγαλύτερος, 3-4 χρόνια μεγαλύτερος, ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Σε αυτό λοιπόν το έργο, αυτοί οι δύο γίγαντες, όπως αποδείχθηκε μετά, του ελληνικού τραγουδιού, έκαναν τα πρώτα τους βήματα. Μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε το έργο, κόπηκαν, για να δούμε, 473.686 εισιτήρια. Πολλά εισιτήρια για εκείνη την εποχή. Η μουσική είχε μεγάλη επιτυχία και δισκογραφήθηκε σε ένα δίσκο με τον ομώνυμο τίτλο «Κόκκινα φανάρια». Βέβαια δεν φτάναν τρία τραγούδια, οπότε προσέθεσαν. Ακούστε τι βάλαν. «Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή», «Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι» με τη Βίκη Μοσχολιού. Όλα Σταύρος Ξαρχάκος και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Έτσι λοιπόν έκανε τα πρώτα του βήματα ο μεγάλος Σταύρος Ξαρχάκος. Τα αργότερα θα τα πούμε αργότερα. Καλή ακρόαση. So
Ξεκίνησε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Σταύρο Ξαρχάκος, εκτός που ότι είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, βλέπουμε ότι δίνει μεγάλη προσοχή στους στιχουργούς. Έχει συνεργαστεί με τους καλύτερους στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού και δίνει μεγάλη προσοχή στο στίχο. Γι' αυτό τα τραγούδια του, εκτός από πολύ καλή μουσική, έχουν και μια τεράστια στιχουργική διάσταση.
Τρία χρόνια αργότερα, λοιπόν, μετά τη συνάντησή του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, το 1966, συναντιέται μουσικά με έναν άλλο πολύ μεγάλο, με έναν γίγαντα της ποίησης και της στιχουργικής, τον Νίκο Γκάτσο. Με τον Νίκο Γκάτσο είχαν στενή συνεργασία και στενή προσωπική φιλία. 60 τραγούδια, 60 ποίηματα του Γκάτσου μελοποίησε ο Ξαρχάκος. Η πρώτη του συνάντηση ήταν στον δίσκο «Ένα μεσημέρι» με τα τραγούδια, να τα θυμηθούμε, «Ένα μεσημέρι», «Μάτια βουρκωμένα», «Με τι καρδιά στον κόσμο να αρνηθώ», «Άσπρη μέρα και για μας», «Ο Λευτέρης», «Στου όθωνα τα χρόνια», όλα αυτά σε ένα δίσκο, φίλοι μου. Σήμερα που ζήτημα, αν γίνει μία επιτυχία από το δίσκο, ανοίγουν σαμπάνιες, φωνάζουν. Σε έναν δίσκο όλα αυτά τα τραγούδια που όλα τα ξέρετε όλοι και τα τραγουδάμε ακόμα και σήμερα. Η αποκορύφωση της σχέσης μεταξύ Γκάτσου και Ξαρχάκου ήταν το 1983 στο έργο «Ρεμπέτικο», που για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Να κυνηγήσουν
τάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου σε ένα έργο, δεν θυμάμαι τον τίτλο του, που έλεγε «Επανέλαμβανε συνεχώς μέσα στο έργο». Δεν ξέρω αν το προσέξατε, είστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μπαρμπαγιάννη, μαύρη Γιάννη, δεν μας τα γράψες καλά. Λες ο Έλληνας τη χάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Μπαρμπαγιάννη, Thank you.
παλικάρι στα σπακιά κι ο πατέρας του στον άδει άκουσε μια του φεκιά της γενιάς μου βασιλιά μη κατέβεις τα σκαλιά πιες στα θάνατο νερό να νικήσεις του με τον ήλιο στα μαλλιά μην περνάς τη χαρακιά η ζωή είναι πιο γλυκιά. Βάθος και μεγαλείο στίχου ποίηματος. Ο Γιώργος Κοροπούλης, γνωστός ποιητής, μεταφραστής, δημοσιογράφος, έγραψε γι' αυτό ακριβώς το τραγούδι. Λένε πως τα μέτρια ποίηματα γίνονται, προπάντων αυτά, καλά τραγούδια. Μπορεί να είναι και έτσι. Στις καλύτερες στιγμές του πάντως ο Γκάτσος δείχνει να αγνοεί αυτό το ιδεολόγημα. Αυτό το τραγούδι, έβαλε ο Θεός σημάδι, εμένα με οδηγεί, περνώντας από το στερνό παραμύθι του Πορφύρα, ολόησια στον τάφο του Παλαμά. Και νομίζω βέβαια όχι τον τάφο του Παλαμά, το πείμα, ο τάφος του Παλαμά, το πολύ γνωστό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα τραγούδια του Γκάτσου απορρίπτουν τη ρητορική χλειδί και κρατούν την ουσιώδη μορφή, δηλαδή το κράδασμα του ποίηματος. Δυνατά λόγια. Μιλώντας για αριστουργηματικούς στίχους, όπως σας είπα, οι στίχοι στη μουσική του Ξαρχάκου είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Μιλώντας λοιπόν για αριστουργηματικούς στίχους, ο Έτερος Καπαδόκης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, σε μια συνέντευξη, είχε πει «Αν καταστρεφόταν ο κόσμος, από τα 1200 τραγούδια που έχω γράψει, θα διάλεγα να απομείνει ένα. Το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Γιατί? Γιατί έχει ένα σπουδαίο τετράστιχο. Το απομεσήμερο έμοιαζε να στέκει σαν αμάξι γέρικο στην ανηφοριά. Κλείστε για 3 δευτερόλεπτα τα μάτια σας και φανταστείτε αυτή τη σκηνή. Το απομεσήμερο έμοιαζε να στέκει σαν αμάξι γέρικο στην ανηφοριά. Deixa eu fazer.
σήμερα έμοιαζε να σφαίνει σαν αμάξι γερικό στην ανηφοριά. Αγαπώ με σήμερα στο σου μάτια άπιος αγαπητός.
Έχουν κάνει κάποια από αυτά επαγγελματική καριέρα. Είναι ενθαρρυντικό, τουλάχιστον ενθαρρυντικό, ότι αυτά τα παιδιά γεννημένα εδώ δεύτερης και τρίτης γενιάς εξακολουθούν να ασχολούν και να κάνουν πρόσφατα. Είναι σαν κλισέ ακούγεται αυτό που λέει. Το λέμε και το λέμε όλοι, το λέμε και όλοι το αποδεχόμαστε. Για να προχωρήσουμε, για να διατηρήσουμε την ελληνικότητά μας, πρέπει να στηριχθούμε στον πολιτισμό μας. Πουθενά άλλου. Ούτε σε πολιτικούς, ούτε σε. Δεν ξέρω, ούτε οποιουσδήποτε άλλους θεσμούς, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν έχουμε τον πολιτισμό μας, κανείς δεν μας σώζει. Οπότε θα σωθούμε μόνο τον πολιτισμό μας. Το επόμενο τραγούδι, ήθελα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Έψαχνα να, όταν κάναμε τη λίστα των τραγουδιών, είχα βρει του Ξαρχάκου τα τραγούδια. Εκατοντάδες είναι, και έπεσα πάνω σε αυτόν τον τίτλο. Μου έκανε εντύπωση, λέω: κάποιο λάθος έχει γίνει. Δεν μπορεί να είναι αυτό το τραγούδι του Ξαρχάκου. Τρεις μάγκες, τρεις γερόμαγκες. Ο τίτλος. Φάνηκε έτσι λίγο πιο λαϊκός ο τίτλος για να είναι του Ξαρχάκου τραγούδι. Εν τούτης είναι ένα τραγούδι που δεν ήξερα. Τόσα χρόνια που ασχολούμαι, 30 χρόνια, δεν ήξερα αυτό το τραγούδι του Ξαρχάκου. Και το άκουσα με τη φωνή του Στράτου του Παγιουμτζή. Ο Στράτου Παγιουμτζή θεωρείται ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές που έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Η εποχή που πέρασε δεν υπήρχε τεχνολογία για να αναγνωριστεί όπως αναγνωριστήκαν άλλοι. Αλλά για να σας πω χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Ζαμπέτας στην αυτοβιογραφία του είπε μετά το Στράτο, εννοούσε το Στράτο Παγιουμτζή, και το Στέλιο, το Κασατζίδη, το χάος. Αυτή ήταν η γνώμη του για το Στράτο Παγιουμτζή. Λοιπόν, εγώ θα το τραγουδήσω, φυσικά όχι σαν το Στράτο Παγιουμτζή, αλλά για να τα ακούσετε κι εσείς, ενδεχομένως να το έχετε ακούσει κι εσείς. Πίσω μας ακούτε καλά. Thank you.
μπήκα στο μαγαζί μου. Παραμύθι, παραμύθι, το γη και το ρεβίτι, με πόντισε και συναγέννη. Όλη γη σ' αγαπημένη, παραμύθι, παραμύθι, το γη και το ρεβίτι, με πόντισε και συναγέννη. Όλη γη σ' αγαπημένη.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
σε στίχο. Είναι του Νίκου Γκάτσου. Ήταν σε μια σειρά τραγουδιών που έβγαλε ο Σταύρος Καρχάκος που λεγόταν «Τα Καταμάρκων». Για ακούσε το και θα καταλάβετε τι εννοώ. Thank you.
Αυτές τις παρουσιάσεις, ξέρετε πως συνήθως παρουσιάζουμε έτσι αρκετές ιστορίες, ανέκδοτες ιστορίες για την προσωπική ζωή των δημιουργών κτλ. Με τον Σταύρο Ξαρχάκο δεν συμβαίνει αυτό και συγκεντρωθήκαμε περισσότερο στο έργο του, στους τριχουργούς του, στα τραγούδια του. Και αυτό γιατί υπάρχει λόγος. Όσο και να ψάξεις, δεν βρίσκεις στοιχεία για την ιδιωτική ζωή του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί είναι ένας πολύ, πολύ ιδιωτικός άνθρωπος. Περιφρουρεί την ιδιωτική του ζωή, δεν κάνει δηλώσεις στα μέσα. Τον γνώρισα πριν 2,5 χρόνια, όταν είχε έρθει εδώ στο Carnegie Hall μαζί με τον Σταμάτη Κόκοτα. Μιλήσαμε καμιά δεκαριά λεπτά, είχε μια φωτογραφία εκεί πάνω από τον Γλάφκο. Μου έκανε εντύπωση πόσο χαμηλών τόνων ήταν. Κανένα ίχνος έπαρσης, κανένα ίχνος κομποριμοσύνης. Ένας τέτοιος δημιουργός και μου μιλούσε σαν να ήταν ο τελευταίος των τελευταίων. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Η μόνη εξαίρεση είναι πέρσι που η γυναίκα του έφερε στον κόσμο δίδυμα και έκανε δηλώσεις ο Ξαρχάκος, τον τύπο, πρώτη φορά και όταν πήρα τηλέφωνο τη γυναίκα του για να τη συγχαρώ, τη ρώτησα, λέω, πώς και ο μαέστρος έκανε δηλώσεις, μου λέει, είναι τόσο χαρούμενος,
τόσο χαρούμενος που έκανε δηλώσεις. Είπαμε προηγουμένως πως το αποκορύφωμα της σχέσης Γκάτσου-Ξαρχάκου ήταν το 1983 το κινηματογραφικό έργο «Ρεμπέτικο». Το έχουμε δει όλοι? Εάν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Ψάξτε Netflix, Amazon, YouTube, δεν ξέρω, να το δείτε. Σε αυτό το έργο έχει ο Γρηγόρης μια προσωπική ιστορία. Πριν από την προσωπική ιστορία θα πούμε την αλήθεια. Οκ. Και μετά θα πούμε για το ρεπέτικο. Δεν βρίσκεις το πρόβλημα. Μετά θα σας πω την προσωπική ιστορία για το ρεπέτικο. Στα μέσα του 70, δεν θυμάμαι καλά, ήταν το 75 ή το 76 ή το 77, είχαμε κάνει για πρώτη φορά και ίσως είναι και μοναδική στην ιστορία του Carnegie Recital Hall, είχαμε κάνει μία παρουσίαση του ρεμπέτικου. Εγώ μαζί με την Έλλη Πασπαλά και κάποιους αυτοδίδακτους μουσικούς εδώ από τη Νέα Υόρκη. Το Carnegie Recital Hall θεωρείται το μικρό Carnegie, το λένε. Έχει 330 θέσεις, θυμάμαι ακριβώς. Είχαμε βάλει $5 εισιτήριο και είχαμε γεμίσει το Carnegie Recital Hall. Για μας ήταν κάτι που αρχίσαμε να τραγουδάμε εκείνη τα ένα-δύο χρόνια, ας πούμε, και ήταν κάτι απίστευτο τότε. Μπορούσαμε να τραγουδήσουμε στο Carnegie Recital Hall ρεμπέτικα και μάλιστα είχαμε βάλει με περηφάνεια απ' έξω από το Carnegie sold out. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, είμαστε πάνω στη σκηνή. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που τραγουδούσα δημοσίως. Δηλαδή, εντάξει, τραγουδούσαμε σαν χοροδία τότε που μπήκε τη χοροδία που πολλοί μπορεί να τη θυμούνται εδώ. Ανίτα, Κώστας, Δημήτρης. Όπως βγαίνω πάνω στη σκηνή, το πρώτο τραγούδι τραγούδισα ήταν «Το χάρο τον αντάμωσαν», 5-6 χασικλίδες, έτσι ένα μανετσίδικο τραγούδι. Μόλις βγαίνω στη σκηνή, φανταστείτε τώρα, πρώτη φορά να πιάνω, βλέπω στην πρώτη γραμμή τον Ξαρχάκο. Πλάκα. Τι να κάνω, η μου ήταν ο Ξαρχάκος, τώρα μπροστά μου στην πρώτη θέση. Ήταν γνωστός κάποιον εδώ Ομογενών, της οικογένειας Γιάνναρη, για να σας πω, και τον οποίο του καμφέραν, τον όμορφα. Βάζω πτώση, δεν μπορώ να σας πω τι αισθάνθηκα εκεί τώρα, αλλά κατάφερα να τελειώσουμε, εν πάση περιπτώσει, τα συναυλία. Στο τέλος είχε πάντως δύο καλές κουβέντες να πει. Και είχε να κάνει
είναι, ο Θεοδωρής, πολύ θετικό, οπωσδήποτε. Είπε περίπου το εξής, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια του. Του άρεσε πολύ ο αυθορμητισμός του ερασιτεχνισμού μας. Τώρα το ξεχνάω. Εγώ το θεώρησα κομπλιμέντο, δηλαδή είμαστε αυθόρμητοι, όντως. Η επόμενη ιστορία θα την πω στα αγγλικά, γιατί μπορεί, θέλω να την καταλάβουν όλοι, γιατί έχει σχέση με το ρεμπέτικο το φιλμ. 1981-82, μικρόκοσμος Μπουάτ, 35th Street. It was previously Lazos Boat. A friend of mine and I bought it from Lazos and we started the Boat era. Μικρόκοσμος ήταν το όνομα της Boat, αλλά ήρθε αργότερα γιατί είπαμε στους πελάτες που ερχόταν. We told the clients to give us a suggestion for the name. We picked Μικρόκοσμος from one of the clients. Ουρδούιν, Ξαρχάκος, Λοΐζος, Κουλιουμτζής, but also Rebetica, always Rebetica. We always ended the program with Rebetica. That was what I liked the most, anyway. Κώστας Φέρης, the producer of Rebetico, was in New York at that time. I never met him before. One night he comes into the what? And says, I'm so and so, we're doing a big production of Rebetico, and we would like you, your group, to be part of it. Ferris wanted us to be part. We were doing a pretty good job as a Rebetica ensemble there. The lead actor of the Rebetico film was not going to be Castello? Tell you who was the lead actor in the Rebetico film? No. Αντώνης ο Καφετζόπουλος. Δεν ήταν ο Καφετζόπουλος. Ήταν ο Σπύρος ο Φωκάς. Σπύρος ο Φωκάς, anybody who knows him is like a Omar Sharif like face, or maybe George Clooney with a mustache. Very good looking guy. Very Greek. He was supposed to be the lead actor. The financier, the person who was going to put the money for the film was in Fifth Avenue, Manhattan, an American producer or fundraiser, however his title might be. He was going to put all the money. Ferris told us that he was going to use us and that was going to be a big film. We all went on Fifth Avenue. It's the first time I went up the elevator and the elevator opened into an apartment. I've never seen this before. I don't remember his name. This American, I think he was American Jewish maybe, I'm not sure. From the name. He was married to a Greek woman who was at least 20 years or even more younger than him. So, as love would always win, his wife fell in love with Spiros Fokas. Her name was Urania. She was Greek American. We didn't know that at that time. We left the apartment, we had a cocktail, we were hoping that they're gonna get back to us and tell us, you know, all these things about, you know, how we're gonna be involved in the film. Word never came back to us. Ferris, we lost Ferris, we didn't know where he was. And then, as time went by, we learned that Urania and Spiros eloped. Eventually they got married, because I saw Fokas several years later and he told me the story. And of course, the producer threw Ferris out of New York and said, go to hell. He went to Greece and that's how the film was. The film was done in Greece with the actors and all that. So this was a personal story, and I thought I would share it with you before we get to this. It is true, though.
Thank you.
σε βρει το μεσονύχτη. Έχει ανοιχτά τα μάτια σου βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δείχτη. Έχει τα μάτια σαν νυχτά βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δείχτη. Αν θα ποτέ στα βράδια βιαστεί, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος μες στην άκρη της κλωστή. Στην Ελλάδα για διακοπές και το ραδιόφωνο και το ραδιοφωνάκι που είχαμε στο σαλόνι έπαιζε το τραγούδι της Αμίνης στα παιδιά. Και ακούω τον πατέρα μου να το τραγουδάει, να συνοδεύει το ραδιόφωνο. Πολύ σπάνια τραγούδουσε ο πατέρας μου. Μου έκανε εντύπωση. Του λέω, έχετε δει το ρεπέτικο? Εμείς οι πολίτες μιλάμε στους γονείς μας στο πληθυντικό. Έχετε δει το ρεπέτικο? Του λέω. Μου λέει, ποιο ρεπέτικο? Μου λέει. Λέω, πού το ξέρει το τραγούδι? Μου λέει, αυτό το τραγούδι ήταν το αγαπημένο του παππού σου. Με αυτό μεγαλώσαμε. Αυτό το τραγούδι ήταν για εμάς ο εθνικός ύμνος. Εγώ τώρα νόμιζα πως όλα τα τραγούδια στο ρεπέτικο ήταν του Ξαρχάκου και του Κάτσου. Πήγα και το ψάξα. Πραγματικά όλα τα τραγούδια ήταν του Ξαρχάκου και του Κάτσου, εκτός από αυτό της Αμίνης στα παιδιά, που ήταν και είναι βέβαια διασκευή ενός παραδοσιακού τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι, φίλοι μου, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είναι γραμμένο για μία από τις πιο
δοξασμένες, αλλά και από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας μας. Είναι γραμμένο για την Τριανδρία, για την κυβέρνηση της Τριανδρίας. Το 1915, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το παλάτι κρατούσε ουδετερότητα, κάτι που βοηθούσε τους Γερμανούς, αλλά ο Βενιζέλος και οι συναυτών πίστευαν ότι η Ελλάδα πρέπει να πολεμήσει με το πλευρό της Αντάτ. Έτσι λοιπόν, το 16 στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε η προσωρινή κυβέρνηση της Τριανδρίας που τη συγκρότησαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης και ο στρατηγός Παναγιώτης Ραγκλής. Για αυτή λοιπόν την Τριανδρία και ιδιαίτερα για τον Βενιζέλο γράφτηκε αυτό το τραγούδι και είχε τίτλο «Ο Μακεδόν». Θα μου πείτε τώρα γιατί Μακεδόν, ο Βενιζέλος, όλοι ξέρουμε ότι είναι κριτικός. Το γράψαν Μακεδόν γιατί οι ενέργειες αυτές του Βενιζέλου και η επιμονή του και η οργάνωση του στρατού της Εθνικής Άμυνας που πολέμησε στη Μακεδονία ήταν ο λόγος να μην επιδράμουν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία. Θα σας διαβάσω δύο στίχους μόνο από την αυθεντική του μορφή για να δείτε τη διαφορά. Για τα παιδιά τη Νέα Τριανδρία που έδιωξε από την Αθήνα τα θηρία, που έδιωξε βασιλείς και βουλευτάδες, τους ψευταράδες και τους μασκαράδες, έλα να δεις σπαθιά και για τα γάνια και κάμποσα βουλγάρικα κεφάλια, εκεί ψηλά, ψηλά στο σκρά επάνω που πολεμάνε κατά του Γερμανού. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, ο Μακεδόν, ηχογραφήθηκε πρώτη φορά το 19 στην Κωνσταντινούπολη από το μουσικό σχήμα Ελληνική Εστουδιαντίνα. Όταν ο στρατός μας πήγε στη Σμύρνη, λένε πως αυτό το τραγούδι ήταν ο δεύτερος εθνικός τους ύμνος. Σύνορά μας, έχει ποτάμι το αίμα του εθνού.
Stage sound, ήταν στον ήχο.
Στο Θανάση και Ζήμανη που ήταν στα πόδια, και στο κλί που ήταν στην αρχή. Λοιπόν, τελειώνουμε με τη Λίνα σε ένα τραγούδι. Before we start, I just want to give a special thanks to Grigoris for not only leading us tonight, but setting this whole thing up, every single step of it, on his own. So I want to thank him very much. Ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές, αλλά και μία υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε αυτό τον δύσκολο και μοναχικό δρόμο, όπως τον αποκαλούμε τον Γρηγόρη, για τις επόμενες γενναίες. Προσπαθούμε να αφήσουμε και εμείς μία παρακαταθήκη στη μακριά, ιστορία της Ομογένειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές, στους μουσικούς, στα νέα παιδιά, στο φίλο Στέλβο Τακιτζή και ιδιαιτέρως στον επιστήθιο φίλο Γρηγόρη Μανινάκη. Κύριε Μανινάκη, για τα νέα παιδιά που εσείς βοηθάτε να προχωρήσουμε. Μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ομογενείς, σαν άτομα και σαν οργανισμοί βοήθησαν σε αυτήν την εκδήλωση γιατί έχει κάποια έξοδα και πολύ ευχαρίστως βοήθησαν για να την ετοιμάσουμε και να την παρουσιάσουμε. Αυτό δείχνει ότι για μένα, ύστερα από πολλά χρόνια που παρακολουθώ την πολιτιστική κίνηση της Ομογένειας, ότι υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί που ακόμα ενδιαφέρονται και θέλουν να προωθούν τον πολιτισμό μας και την παράδοσή μας μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Δεν είναι οι μόνες εκδηλώσεις, αλλά είναι ένα είδος εκδηλώσεων που κάνει αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι σε αυτήν την εκδήλωση, όπως και στις άλλες, συμμετέχουν νέα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς. Τα παιδιά αυτά έχουν αρχίσει εδώ και 10 χρόνια
Πρώτα ήταν ακόμα στο γυμνάσιο, τώρα έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και έχουν αρχίσουν και κάνουν επαγγελματικές καριέρες. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, αν θέλεις, από αυτή την εκδήλωση, γιατί φαίνεται ότι αυτή η τάση συνεχίζεται και ελπίζω αυτά τα παιδιά το συνεχίσουν. Πέρα από αυτό, το Πολιτιστικό Κέντρο να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω το Σύλλογο Νησιρίων που έχει πολύ σημαντική προσφορά στην εκδήλωση αυτή και δεν θέλω ονομαστικά να αναφέρω όλους, αλλά υπάρχουν πολλοί ομογενείς, όπως είπα στην αρχή, και πολλοί οργανισμοί που βοήθησαν αυτό και τους ευχαριστώ γι' αυτό, τους ευχαριστούμε, όλοι τους ευχαριστούμε γι' αυτό και ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Να είμαστε καλά, να συνεχίζουμε. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια.